Καταχραστώ λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, γιατί ήδη έχει αρχίσει και τρέχει ο χρόνος. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι υπουργοί, συζητάμε σήμερα ένα νομοσχέδιο, το ασφαλιστικό φορολογικό, μίνι φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο για πρώτη φορά επί τόσους μήνες είχε μπει στη διαβούλευση του ελληνικού λαού. Κάποιοι βεβαίως από εσάς, από την αντιπολίτευση, μας λέτε ότι πρόκειται για ευνηδιασμό και μάλιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρξε ποτέ νομοσχέδιο που συζητήθηκε τόσο ευρέως και για τόσους μήνες. Δεύτερον, όταν το καταθέσαμε, μας λέγατε ότι ήταν μονομερής ενέργεια. Τώρα κάποιοι από εσάς μας λέτε ότι είναι υποταγή στους δανειστές. Τι από τα δύο επιτέλους υποστηρίζετε? Διαλέξτε, τι είναι, υποταγή στους δανειστές ή μονομερής ενέργεια? Τρίτον, επαναλαμβάνετε ως αντιπολίτευση μια εκδοχή χρεοκοπίας και καταστροφολογίας, γεμίζοντας τα δελτία ειδήσεων των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με μαύρη προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, στοχεύοντας την κατατρομοκράτηση του λαού. Δεν πανηγυρίζουμε βεβαίως για τα θετικά στοιχεία της οικονομίας, τα οποία είδαμε ως στοιχεία και όχι ως προβλέψεις που διαψεύδονται συνεχώς από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή και από άλλους οργανισμούς. Δεν πανηγυρίζουμε σε συνθήκες όμως δημοσιονομικής πρέσας. Σας λέω μόνο 5 στοιχεία. Πρώτον, περισσότερα έσοδα και το 15 και αρχές του 16 πλεώνασμα έναντι πρόβλεψης ελλείμματος. Δεύτερον, ελάχιστη ύφεση το 15 0,2 έναντι πρόβλεψης ύφεσης 2,7. Τρίτον, πρωτιά στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ από όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτον, μείωση των ληξιπρόθεσμων του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Πέμπτον, μικρή μείωση της ανεργίας. Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά αυτά είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν τη συστηματική δουλειά και μια πορεία στην οποία έχουμε μπει. Επειδή μας λέτε δε συνεχώς ότι τα σκληρά δύσκολα μέτρα τα οποία ψηφίσαμε από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα και αυτά που ψηφίζουμε σήμερα είναι αποκλειστικά δικής μας σκοπής, της δικής μας κυβέρνησης, και επειδή ξεσκόνησα και πάλι τον 43-36 του 15, δηλαδή τη συμφωνία, δηλαδή το μνημόνιο αν θέλετε 3, θα ήθελα να φρεσκάρω τη μνήμη του ελληνικού λαού για το τι ψηφίσαμε όλοι μαζί, 221, εκτός βεβαίως ΚΚΕ και Χρυσής Αυγής. Σας θυμίζω λοιπόν εν συντομία. Πρώτον, ενοποίηση όλων των ταμείων, αυτά περιέχονται στο 43-36, δεν είναι απουκάμισο αδιανό 43-36, έχει συγκεκριμένα σημεία. Πρώτον, ενοποίηση όλων των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης σε μια ενιαία οντότητα, δηλαδή σε ένα ταμείο. Δεύτερον, σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ ως το Δεκέμβριο του 2019. Ακούστε το καλά, γιατί μας λέτε ότι εμείς καταργούμε τον ΕΚΑΣ. Τρίτον, κατάργηση επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης προς τους αγρότες. Τέταρτον, συνέχιση της διαδικασίας εισπράξης του έμφυα. Πέμπτον, σταδιακή κατάργηση της προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών, δηλαδή φορολογία 20% για το 16 και 26 για το 17. Εμείς πετυχαίνουμε με αυτά που ψηφίζουμε σήμερα πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτά τα οποία είχαμε τότε ψηφίσει. Έκτον, αύξηση της φορολόγησης των ενοικίων έως 12.000, 15% αντί 11%, 35% έναντι 33% για πάνω από 12.000. Έβδομον, μείωση κατά 50% των δαπανών για επιδότηση πετρελαίου θέρμασης στον προϋπολογισμό του 16. Όγδον, αναμόρφωση της φοράς αλληλεγγύης από το 16. Ένατο, 3 συντελεστές ΦΠΑ, 23-13-6, με αύξηση πολλών ειδών και αγαθών στο 23% ανάμεσά τους και στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δέκατο, αύξηση συντελεστών στα ξενοδοχεία στο 13%, αύξηση, ενδέκατο, αύξηση προκαταβολής φόρου από 55% στο 75% για ομόρυθμες και ετερόρυθμες, δωδέκατο, κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, 13, μείωση ασφαλιστικής δαπάνης κατά 1% του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 1,8 δις. Αυτά ψηφίσατε όλοι, αγαπητοί συνάδελφοι,
και μην έρχεστε σήμερα να μας λέτε ότι είναι αποκλειστικά δικά μας μέτρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από 11 μειώσεις των συντάξεων που έπεφταν κατά μέσο όρο από 1.200 ευρώ στα 800 ευρώ, που ακολούθησαν την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος, τα σκάνδαλα των δομημένων ομολόγων, του χρηματιστηρίου του PSI, δηλαδή την εξανέμιση δισεκατομμυρίων των αποθεματικών των ταμείων, τη μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης από 33 δις το 2010 στα 22 το 2014, τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης από 18,9 δις το 2010 στα 8,6 το 2014, δηλαδή όταν μεσουρανούσαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εμείς μετά από όλα αυτά, σε αυτές τις συνθήκες και σε ασφιχτικά πλαίσια δημοσιονομικής πρέσας, θεσμοθετούμε ένα δημόσιο, καθολικό, αναδιανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα που διασφαλίζει το κράτος, καθιερώνει ίσους κανόνες και ενοποιεί το μέχρι σήμερα άνορχο και ανορθολογικό σύστημα με τα δεκάδες ταμεία και τους εκατοντάδες διαφορετικούς τρόπους απονομής των συντάξεων. Διασφαλίζουμε τις κύριες συντάξεις και το 90% των επικουρικών και καθιερώνουμε την εθνική σύνταξη που βασίζεται σε ρήτρα ανάπτυξης, δηλαδή αν ήμασταν στο 2008 θα είχαμε 600 ευρώ και όχι 384. Επειδή δεν προλαβαίνω και θα χτυπήσει λίγο το κουδούνι, θέλω να πω το εξής. Υπάρχει ένα θέμα στο οποίο έχει γίνει πολύ σπέκουλα για τα χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων, τα οποία αφορά και πολλά νησιά, αφορά και μικρούς επιχειρηματίες αυτών των χωριών που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Και σας λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι ασφαλισμένοι, όσοι είχαν αγροτική δραστηριότητα ή όσοι ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ από άλλη δραστηριότητα, εξακολουθούν βάσει του άρθρου 40 να είναι ασφαλισμένοι στο φορέα που θα ακολουθήσει τον ΟΓΑ, αλλά με προϋποθέσεις οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 40, δηλαδή ουσιαστικά το κατώτατο ελάχιστο ασφαλιστικό εισόδημα που είναι το 70% του μισθού, του μηνιαίου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, που σημαίνει με εισφορές για το 2017 57,4 ευρώ το μήνα, 689 ευρώ το χρόνο και μαζί με τον κλάδο υγείας αν θέλετε 934 ευρώ το χρόνο. Αυτή είναι η καταστροφή που λέτε ότι φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες και Οικολόγοι Πράσινοι. Εν πάση περιπτώσει, απέναντι σε όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, ποια είναι η πρόταση της αντιπολίτευσης και ειδικά της Νέας Δημοκρατίας? Ιδιωτική ασφάλιση, συμψηφισμός επιδοτήσεων με τις αγροτικές, με τις εισφορές των αγροτών και ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, δηλαδή ουσιαστικά κατάργηση των επικουρικών συντάξεων. Αυτές είναι οι προτάσεις σας. Δεν έχετε άλλες προτάσεις. Εμείς στα πλαίσια μιας δύσκολης συγκυρίας προχωράμε σταθερά προς την αξιολόγηση και προς την ελάφρυση του δημόσιου χρέους. Προχωράμε ανωδικά σε μια πορεία που θα τη διαδεχθεί η επανεκκίνηση και η ανάπτυξη της οικονομίας και από εκεί και πέρα ελπίζουμε σε μια καλύτερη διαβίωση για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αυτές είναι οι θέσεις μας, αυτές είναι οι προτάσεις μας. Μακάρι να είχατε κι εσείς κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις να συζητούσαμε και όχι απλώς κραυγές και παραλήρημα, γιατί μετά από αυτό δεν θα έχετε, μετά την αξιολόγηση δεν θα έχετε και ρόλο ύπαρξης. Ευχαριστώ πολύ.